Ξεκινάμε. Έβαλα. Κόλτς 0-3 το μάτς. Δυνατό παιχνίδι, καλό παιχνίδι. Δύο λόγια για τον αγώνα. Καλό παιχνίδι, δυνατό παιχνίδι όπως είπατε. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έμπειρη. Νομίζω ότι δίκαιο το αποτέλεσμα. Πέρα της Άρδησας. Εντάξει, εμείς παλέψαμε. Πέραντι σε μια ομάδα που ήταν πάρα πολύ καλή. Ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε το κάναμε, ότι μπορούσαμε να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι. Συνεχίζουμε και νομίζω ότι εντάξει, μας πειράζει λίγο ήττα γιατί είχαμε καιρό να κάνουμε ήττα. Αλλά νομίζω κατάλληλη δουλειά θα συνεχίσουμε να τελειώσουμε το πρωτάθλημα όπως πρέπει. Για να είμαστε εντάξει. Δεύτερο ημίχρονο με πολλές αλλαγές, πολλοί πιτσιρικάδες μέσα, προστατεύεις από ό,τι βλέπουν τους παίκτες. Ενδεχομένως για το κύπελλο Τετάρτη, έτσι. Όχι, δεν θα το έλεγα ότι. Θα το έλεγα ότι προστατεύω, γιατί ας πω και κάτι, η φιλοσοφία της ομάδας μας έχει φανεί στα τελευταία παιχνίδια, γιατί τα περισσότερα ήταν εδώ, αν δεν κάνω λάθος. Είδατε ότι οι μικροί που μπαίνουν, πάντα μπαίνουν, γιατί αυτό θέλουμε να κάνουμε. Σιγά σιγά αυτή είναι η ομάδα, πλέον αρχίζει να έχει δικά της παιδιά και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εντάξει, όσο για το μάτς του κυπέλλου, εντάξει, είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι, τελείως διαφορετικός θεσμός. Νομίζω ότι όπως και στο πρώτο γύρο δείξαν ότι οι δύο ομάδες είναι άξια στον ημιτελικό. Είχαμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Εύχομαι να είναι εξίσου το ίδιο καλό και για τους φιλάθλους που θα έρθουν να δούνε. Και ο καλύτερος ας κερδίσει. Δεν είναι... Άρα λοιπόν προετοιμαζόμαστε τώρα για τον ημιτελικό της Τετάρτης. Καλή εντάξει, επιτυχία. Προετοιμαζόμαστε για το επόμενο παιχνίδι. Άγχος υπάρχει. Άγχος γιατί να. Είπαμε, το κύπελλο είναι γιορτή. Δεν χρειάζεται να είναι άγχος. Είναι γιορτή. Είμαστε χαρούμενοι που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βρισκόμαστε στο ημιτελικό. Εντάξει, σίγουρα αντιμετωπίζουμε μια ομάδα η οποία. Εντάξει, είναι το φαβορί για το θεσμό, γιατί έχει δείξει μέχρι τώρα ότι η πορεία της είναι αξιοθαύμαστη. Εντάξει, δεν έχει ήττα, είναι πρώτη στο πρωτάθλημα. Δεν είναι μόνο τυχαίο, δεν είναι αυτό. Εντάξει, για μας είναι ένα παιχνίδι τελείως διαφορετικό και ένα παιχνίδι το οποίο είναι στην έδρα μας και πάνω απ' όλα θα κοιτάξουμε να το χαρούμε. Δεν υπάρχει πίεση, δεν υπάρχει άγχος, είναι χαρά. Το κύπελλο είναι γιορτή και νομίζω ότι σε αυτό θα προσπαθήσουμε να το εκμεταλλευτούμε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Έγινε.